Να περάσουμε τώρα στο χώρο της δημόσιας υγείας. Να καλησπερίσω τον κύριο Γιώργο Μανουσάκη. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Ένας άνθρωπος που έχει στις πλάτες του 20 χρόνια διάληπτης προσφοράς στον χώρο της υγείας. Άρα είστε και πολύ καλός γνώστης των προβλημάτων αλλά και των αναγκών. Αρχικά καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Σελαπάτη. Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από την εικόνα να μας πείτε πώς διαμορφώνεται ειδικά αυτή την περίοδο που το λέμε πάντοτε ότι κάθε καλοκαίρι ανάγκες στα νοσοκομεία αυξάνονται κατά 20-30% και ιδίως τι σημαίνει αυτό για τα περιφερειακά νοσηλευτικά ιδρύματα που δοκιμάζονται ακόμη περισσότερο. Δυστυχώς φέτος το καλοκαίρι είναι πιο δύσκολο από τα προηγούμενα καλοκαίρια στο νομό Λασιθίου. Μεγάλο πρόβλημα αυτή την περίοδο είναι η πλήρης αποστελέχωση των νοσοκομείων Ιεράπετρας και Στίας, το που έχουν φτάσει σε ένα σημείο να θεωρούνται πλέον λίγο πριν το κέντρο υγείας, με πάρα πολλές κρίσιμες ειδικότητες να είναι πλέον μόνο με ένα γιατρό. Ένας ανεσολόγος, ένας παθολόγος, ένας ακτινολόγος, δύο καρδιολόγοι, ένας παιδίατρος και με αποτέλεσμα πάρα πολλές εφημερίες το μήνα, πάρα πολλές ημέρες το μήνα να είναι χωρίς εφημερία αυτών των ειδικοτήτων. Και έρχεται όλο το βάρος της περίθαλψης των περιστατικών του νομού να πέσει στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, το οποίο όμως αυτή την περίοδο αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα τόσο στο ζήτημα του ακτινολογικού, στο τμήμα του ακτινολογικού, όπου ουσιαστικά από τον άλλο μήνα θα είμαστε πλέον μόνο με ένα ακτινολόγο, στο τμήμα επικόντων περιστατικών, και η παθολογική ουσιαστικά πρέπει να καλύψει όλο τον νομό με 4 γιατρούς οι οποίοι πραγματικά έχουν εξαντληθεί τόσο καιρό από την υπερπροσπάθεια, και αυτή την περίοδο η πληρότητα στην παθολογική είναι στις τάξεις του 100% και πολλές φορές και πάνω από το 100% και είμαστε θερινή περίοδο. Έτσι. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει τη χειμερινή περίοδο με τις δημόσεις. Εδώ βέβαια κύριε Μανουσάκη μιλάμε για μια προβληματική κατάσταση η οποία είναι όμως διαχρονική, ειδικά σε ό,τι αφορά το παθολογικό που μόλις αναφερθήκατε, επομίζεται δυσανάλογο βάρος σε σχέση με τις δυνατότητές του. Αυτή την περίοδο τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα και στο νοσοκομείο Σιτίας, όπου ουσιαστικά κινδυνεύει η παθολογική να μείνει μόνο με ένα γιατρό. Το πιο πιθανό είναι ότι θα μείνει μόνο με ένα γιατρό, έτσι όπως είναι οι εξελίξεις. Και στο νοσοκομείο Ιεράπετρας υπήρξαν περίοδοι που δούλεψε η παθολογική, πλέον και εκεί έχει μείνει μόνο ένας γιατρός. Mm-hmm. Παρά τις υποσχέσεις που έχουν δοθεί και την προεκλογική περίοδο και πιο πριν ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση, φέτος είναι πιο δύσκολα τα πράγματα από κάθε άλλο καλοκαίρι σε αυτό το κομμάτι. Επίσης και στο θέμα των χειρουργείων, σκεφτείτε ότι με έναν νοσηλόγο στην Ιεράπετρα και στην Σιτία μπορούν πάρα πολύ λίγα χειρουργία να γίνονται και να διεκπεραιώνονται. Και οι εφημερίες είναι πάρα πολύ λίγες που καλύπτονται και ουσιαστικά πάλι πέφτει το βάρος στα χειρουργεία του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, όπου με έναν ακτινολόγο γίνεται πολύ πιο δύσκολη και η δουλειά των χειρούργων. Άλλο τμήμα νευραλγικό που δεν είναι επανδρωμένο επαρκώς και υπάρχουν περιπτώσεις που ασθενείς οι οποίοι πρέπει να υποβληθούν σε αξονικές μεταφέρονται αλλού. Δηλαδή για παράδειγμα εσείς έχετε στείλει ασθενή και στο Ηράκλειο. Από το νοσοκομείο Σιτίας έχει πάει περιστατικό για αξονική στο νοσοκομείο Ρεθύμνο. Από τη Σιτία στο Ρέθυμνο για μία αξονική. Ναι. Και επίσης πολύ συχνό είναι το φαινόμενο να μεταφέρονται περιστατικά από τη Σιτία ή από την Ιεράπετρα στον Άγιο Νικόλαο και στη συνέχεια, επειδή δεν εφημερεύει ακτινολόγος, να πηγαίνουν στο Ηράκλειο, να γίνει διεξονική και να επιστρέφουν στον Άγιο Νικόλαο. Άρα, αυτό σημαίνει, κύριε Μανουσάκη, ότι απασχολούνται και ασθενοφόρα για αυτή τη διαδικασία. Άρα, μένουν ακάλυπτες περιοχές για ένα χ χρονικό διάστημα, όσο δηλαδή απαιτείται για τη μεταφορά του κάθε ασθενούς. Ακριβώς, και γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν δύο πληρώματα στο Ιεράπετρα και στη Σιτία, δύο πληρώματα του ΕΚΑΒ. Οπότε όταν φεύγει το ασθενοφόρο να κάνει μια διακομιδή, είτε μένει και μια εντελώς η περιοχή αποκάλυψη, είτε καλύπτεται από ασθενοφόρο άλλης περιοχής. Και αυτό συνεπάγεται ζητήματα στις περιπτώσεις που χρειάζεται άμεση βοήθεια είτε σε ένα τροχαίο είτε σε μια ανακοπή. Δηλαδή αυτή η αποστελέχωση των νοσοκομείων του νομού έχει επιπτώσεις και στη λειτουργία του ΕΚΑΒ. Και μάλιστα καταλαβαίνουμε ότι είδαμε και το προηγούμενο διάστημα ότι η έλλειψη του ΕΚΑΒ πολλές φορές στερεί ανθρώπινες ζωές. Το είδαμε με τα περιστατικά που έχουν γίνει στην Αθήνα τους προηγούμενους μήνες. Δυστυχώς. Όλο αυτό λοιπόν το οποίο μας περιγράφεται
ουσιαστικά αποτυπώνει και επισφαλής εφημερίες. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές, όλο το προσωπικό δίνεται το 1000% του εαυτού σας. Ωστόσο, έχουν συσσωρευτεί ρεπό και άδειες των τελευταίων 3 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, είστε άνθρωποι κι εσείς. Κάποια στιγμή θα αρχίσει να καταραίει ο ένας μετά τον άλλον. Βεβαίως, ο μέσος όρος των οφειλόμενων αδειών ξεπερνάει τις 80, τουλάχιστον στο δικό μας το νοσοκομείο, και υπάρχουν τμήματα του νοσοκομείου όπου οφείλονται άδειες από το 2018, δηλαδή εδώ και 5 ετών. Έτσι, το καταλαβαίνουμε ότι η χορήγηση της κανονικής άδειας γίνεται για να μπορεί να ξεκουράζεται, να ηρεμεί και σωματικά και ψυχολογικά ο εργαζόμενος. Mm-hmm. Το να του οφείλονται άδειες 5 ετών, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μια υπερεντατοκοποίηση της εργασίας που έχει επιπτώσεις και στην σωματική και στην ψυχική κατάσταση των γιατρών, των νοσηλευτών και του υπόλοιπου προσωπικού. Και να μην μιλήσουμε και για τις αμοιβές, βέβαια, έτσι. Τις αμοιβές είναι το πιο κρίσιμο κομμάτι, γιατί επειδή είμαστε και τουριστική περιοχή, υπάρχει το Airbnb, τα νύχια είναι στα ύψη. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, καταλαβαίνουμε ότι ένας νέος γιατρός με 1200-1300 ευρώ δεν παίρνει την απόφαση να πάρει μια μόνιμη θέση. Οι πιο πολλές προκηρύξεις βγαίνουν και νέες. Πρόσφατα, πριν τις εκλογές, προκηρυχθήκαν 15 ιατρικές θέσεις νομολαστείου και από ό,τι φαίνεται θα καλυφθούν μόνο οι 3. Οι 12 μείνανε κενές. Και ο λόγος είναι ότι οι χαμηλές αμοιβές και οι κακές συνθήκες εργασίας. Γιατί στο Ηράκλειο τα νοσοκομεία εφημερεύουν μέρα παραμέρα, το οποίο σημαίνει ότι και είναι πιο πολλοί γιατροί, οι εφημερίδες που αντιστοιχούν στον κάθε γιατρό. Έτσι, ενώ εσείς εφημερεύετε καθημερινά. Λιγότερες. Ακριβώς, και αυτό είναι ένα αντικίνητρο για να έρθουν γιατροί στα δικά μας νοσοκομεία. Πρέπει να αυξηθούν οι αμοιβές, να δοθούν κίνητρα και να βελτιωθούν και οι συνθήκες εργασίας. Και αρχίζει να παρατηρείται και πρόβλημα με τους νοσηλευτές, κύριε Μανουσάκη. Οι άνθρωποι προτιμούν να μετακινηθούν στον χώρο της εκπαίδευσης. Άλλο και αυτό, το οποίο το βλέπουμε τα τελευταία 1-2 χρόνια, όχι μόνο στην Κρήτη, παντού είναι πανελλαδικό το φαινόμενο, έτσι δεν είναι? Ναι, όπως το λέτε, κυρία Σαλαπάτα, είναι πανελλαδικό το φαινόμενο. Εμάς πέρυσι είχαμε περίπτωση συναδέλφισσας μόνιμης νοσηλεύτριας που επέλεξε να πάει συμβασιούχος σχολική νοσηλεύτρια στο σχολείο. Και επειδή έχουν ανοίξει οι θέσεις των σχολικών νοσηλευτών τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης και η θέση της εκπαίδευσης αναπληρωτών σε επαγγελματικά λύκεια, παρατηρείται το φαινόμενο να ακόμα και μόνιμοι να παρετούνται για να πάνε ως συμβασιούχοι σε σχολεία, όπου οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ καλύτερες από ό,τι στα νοσοκομεία. Έτσι είναι. Και δεν βρίσκουμε, βγαίνουν προκηρύξεις για επικουρικό προσωπικό και δεν υπάρχει. Την τελευταία φορά που άνοιξε η λίστα της ΥΠΕ, στο νοσοκομείο Γενικολό δεν υπήρξε κανένας υποψήφιος ΤΑΦΕΨΙΛΟΝ νοσηλευτής για να έρθει ως συμβασιούχος. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Γενικά δεν πήρατε συμβασιούχος στο νοσοκομείο Γενικολό? Βεβαίως, ενώ υπήρχαν σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων, από το Υπουργείο Υγείας φέτος δεν έχουν δώσει ούτε μία θέση στα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου. Από όλη την Κρήτη δώσανε μόνο 13 θέσεις στο Παγνί και 12 στο νοσοκομείο Χανίων. Όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης δεν έχουμε πάρει ούτε ένα συμβασιούχο. Και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί οι μόνιμες προσλήψεις αργούν πάρα πολύ. Πέρυσι βγήκε μια προκήρυξη, είχε 17 θέσεις για το νοσοκομείο μας. Δεν έχουν βγει ακόμα ούτε τα προσωρινά αποτελέσματα. Δηλαδή, για να ολοκληρωθεί και να γίνει η πρόσληψη, θα περάσουν 2-3 χρόνια. Και η μόνη λύση για άμεση στελέχωση των νοσοκομείων είναι να προσλαμβάνονται συμβασιούχοι. Και τα προηγούμενα χρόνια γινόταν προσλήψη συμβασιούχων. Φέτος δεν μας έχουν δώσει ούτε μία θέση. Λοιπόν, κύριε Μανουσάκη, επειδή ο χρόνος πιέζει, θέλω πολύ σύντομα να αναφερθούμε και σε ένα ακόμη θέμα που αφορά τους εργαζόμενους οι οποίοι επάνθρωναν το εμβολιαστικό κέντρο επί εποχής COVID. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πληρωθεί ακόμη. Ναι. Θυμάστε εκείνη την περίοδο, έβγαινε και η ΔΥΠΕ και έλεγε ότι η Κρήτη πήγε πάρα πολύ καλά στον εμβολιασμό και είχαμε εμβολιαστικά κέντρα παντού κτλ. Και δίνανε συγχαρητήρια στο προσωπικό. Αλλά έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια και τους χρωστάνε ακόμα οφειλές που ήταν για τα Σάββατα, που παίρνανε μια επιπλέον αμοιβή όσοι ήταν στα εμβολιαστικά 20 ευρώ, το νοσηλευτικό και το διοικητικό προσωπικό. Τα οποία τώρα έχουν συσσωρευτεί από τον Νοέμβριο του 2021 και μετά, είναι ποσά που αντιστοιχούν 300 με 400 ευρώ σε κάθε συνάδελφο και τους τα χρωστάνε εδώ και 2 χρόνια. Εμείς στείλαμε μια επιστολή στο Υπουργείο. Είναι πραγματική κοροϊδία να οφείλονται αυτά τα χρήματα εδώ και 2 χρόνια. Είναι ντροπή σε καιρούς χαλεπούς που κοιτάμε όλοι πώς θα επιβιώσουμε. Το να λείπει από ένα εργαζόμενο το ποσό των 400 ευρώ ενώ το έχει δουλέψει και του οφείλεται μετά από τόσα χρόνια, είναι ντροπή το λιγότερο.
Λοιπόν, κύριε Μανουσάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Και εμείς, κυρία Σαλαβάτα, σας ευχαριστούμε για το διαχρονικό ενδιαφέρον στα θέματα υγείας και ελπίζουμε το ίδιο ενδιαφέρον να δείξουν και οι κυβερνώντες.